ΑΒΑ έτοιμη να εκραγεί το νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς σύμφωνα με όσα καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, ο χώρος του υπογείου που στεγάζει την τεχνική υπηρεσία αλλά και το κηλικείο, όπου διέρχονται καθημερινά δεκάδες πολίτες, είναι άκρος επικίνδυνος και αντιμετωπίζει θέματα στατικότητας. Το νοσοκομείο, το πρώτο που στεγάζει την τεχνική υπηρεσία, είναι το κηλικείο, είναι οι φυσιοθεραπείες και όλα αυτά από κάτω. Άμα κατεβείτε να το δείτε, το έχουν γκρεμίσει, το έχουν σπάσει. Έχουν σπάσει κολόνες, έχουν σπάσει διάφορα για να προσπαθήσουν να το ανακατασκευάσουν. Άρα υπάρχει θέμα στατικότητας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν κάτω φοβούνται και το θέμα στατικότητας, γιατί οι κολόνες πλέον φαίνονται τα σίδερα και είναι σκουριασμένα. Ο κόσμος πάει, ο κόσμος έρχεται, ανεβοκατεβαίνουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα το φτιάξουμε. Η τεχνική υπηρεσία έχει μείνει ακέφαλη, καθώς ο υποδιευθυντής παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης, με τη διοίκηση να ζητά από τον προϊστάμενο της βιοιατρικής να αναλάβει. Ζήτημα που αναγκάζει τους εργαζόμενους να οδηγήσουν την υπόθεση μέχρι τον εισαγγελέα. Η διοίκηση έκρινε σωστό ότι ο προϊστάμενος της βιοιατρικής πρέπει να κάνει το διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση. Ο άνθρωπος ξέρει να επισκευάζει ακτινολογικά, ξέρει να πηγαίνει στη ΜΕΘ, οτιδήποτε τέλος πάντων εργαλείο ιατρικό, είναι η επισκευή, είναι η βιοιατρική υπηρεσία. Πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο που όντως ξέρει αποδομικά, να τον εβάλουμε με διευθυντή. Δεν μπορεί να βάλει πήραμε έναν τάκ, τον βάλαμε, εντάξει, όλες οι ευθύνες θα έρθουν στο κεφάλι σου άμα γίνει κάτι. Δηλαδή τον εβάζουμε για να πάρει τις ευθύνες, να αποποιηθούμε εμείς τις ευθύνες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς θα πάμε στον εισαγγελέα, έχουμε πάει στον εισαγγελέα να δούμε τι θα γίνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί εκεί πέρα παίζονται ζωές. Παράλληλα, ελλείψη ειδικού συνεργείου, το Λέβητα του νοσηλευτικού ιδρύματος χειρίζεται επισφαλός ηλεκτρολόγος, χωρίς την κατάλληλη εξειδίκευση, με κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος όπως έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το χειρίζεται ένας ηλεκτρολόγος, το Λέβητα. Παλιότερα είχε γίνει ατύχημα με αυτή την υπόθεση, όταν είχε πάει ένας ψυχτικός να τον ανοίξει και καυτός αέρας τον έκαψε στην πλάτη και τον βάλαμε τον άνθρωπο στην εντατική. Είναι άκρος απαραίτητο και αυτή τη στιγμή χειρίζεται από άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εξειδικευμένος. Οπότε αν γίνει κάτι, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και σε ποιον θα φορτώσουν. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η έκριθμη κατάσταση στο νοσοκομείο, με την ορθοπαιδική κλινική να είναι σακατεμένη εν ώψη της άφιξης χιλιάδων τουριστών και τους πολίτες να αγωνιούν διαρκώς για την ασφάλειά τους. Οι ασθενείς χρειάζεται να περιμένουν ώρες στα επίγοντα για να τους δει ορθοπαιδικός όταν έχουν τέτοιου είδους πρόβλημα και θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα στο προσεχές διάστημα, γιατί ανοίγει η τουριστική περίοδος, το καλοκαίρι ούτως ή άλλως αυξάνονται και τα τροχαία, οι τραυματισμοί. Και η ορθοπαιδική και η χειρουργική, εάν τύχει ένα τροχαίο τώρα μέσα στο καλοκαίρι με δύο άτομα που να θέλουν χειρουργείο, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Απογοήτευση, αλλά δυστυχώς αυτοί που πρέπει να κάνουν πράγματα δεν κάνουν έτσι. Εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένα συμφέροντα και γι' αυτό το νοσοκομείο μας θα καταντήσει κάποια στιγμή σαν κέντρο υγείας. Δεν το εύχομαι, αλλά πολύ το φοβάμαι. Πώς δεν φοβάσαι? Φοβάσαι. Θα κλείσει το νοσοκομείο, δεν θα έχουμε τα παιδιά μας να έρθουν, ούτε εμείς οι ίδιοι. Δεν θα έχουμε να πάμε πουθενά.